Ένα μεγάλο αγκάθι για τον Δήμο Χανίων και μια ταλαιπωρία δεκαετιών φτάνει στο τέλος της, καθώς η πράξη εφαρμογή σχεδίου πόλεως στο Πασακάκι μπαίνει στην τελική του ευθεία. Αφού έως τις 19 Αυγούστου του 2022 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμης του Δήμου Χανίων για την υποβολή παρατηρήσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός των πολεοδομικών ενωτήτων Πασακάκι, τμήματος Παχιανά 2, Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο σύνταξης μελέτης πράξης εφαρμογής. Ένα σχέδιο πόλεως το οποίο εγκρίθηκε το 1994 και από τότε δεν έχει προχωρήσει. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε παρεμβάσεις ως Δήμος για τους δημότες της περιοχής, να μην μπορούμε να διαμορφώσουμε πεζοδρόμια, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους. Αυτή η διαδικασία όμως έχει μπει σε έναν δρόμο και σήμερα καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες και τους κατοίκους να προσέλθουν, να ανταποκριθούν στο αίτημα του μελετητή, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Επόμενο βήμα για τον Δήμο Χανίων, το κάλεσμα στους ιδιοκτήτες περιοχής στο Πασακάκι να δηλώσουν τις περιουσίες τους αλλά και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Θεωρούμε ότι θα απεγκλωβιστεί η περιοχή σημαντικά ώστε να μπορέσουν να γίνουν έργα αναβάθμισης στο Πασακάκι. Και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και παρατηρήσεων είναι μέχρι τις 19 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Έγινε αυτή η προσπάθεια ώστε να είναι μέσα στον Αύγουστο που πολλοί κόσμος έρχεται για διακοπές στα Χανιά. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες της περιοχής, ακινήτως στην περιοχή, έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να αντιληφθούν την όλη κατάσταση. Θα προβούμε σε πολλές δημοσιεύσεις και αναπαραγωγή στα μέσα ώστε να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν οι δημότες να λάβουν γνώση κτηματογραφικών διαγραμμάτων έκανε γνωστό η Χριστίνα Αποστολοπούλου, προϊστάμενη τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Χανίων. Κάθε μέρα, 8.30 με 1, υπάρχει ένας υπάλληλος στην πολεοδομία, ο οποίος μπορεί να δίνει πληροφορίες σχετικά με τις απορίες και τις παρατηρήσεις που θέλουν να συζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Και επίσης το πρωτόκολλο είναι ανοιχτό όλες τις ώρες για να καταθέσουν τις νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας. Διότι αν δεν κάνουν αυτή τη δήλωση ιδιοκτησίας την περιβόητη, θα πρέπει να στη συνέχεια να απευθυνθούν σε ιδιώτη μηχανικό με τη διαδικασία της διορθωτικής πράξης να τακτοποιήσουν την ιδιοκτησία τους, ενώ τώρα αυτό το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Δημοτική Αρχή. Τέλος, την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της υπόθεσης εξέφρασε και ο πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μουρνιών, Μιχάλης Χινάς, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα της υπηρεσίας δόμησης. Ένα σχέδιο πόλεως που ταλαιπωρεί τους κατοίκους εδώ και δεκαετίες και έχουν φτάσει στο σημείο να μην πιστεύουν ότι θα υλοποιηθεί ποτέ. Γι' αυτό ίσως και το ποσοστό αυτών που έχουν κάνει δηλώσεις είναι τόσο χαμηλό, δεν έχουν πιστέψει ότι φτάσαμε σε αυτή τη φάση. Μια φάση που μπήκε σε φάση υλοποίησης πριν 3 χρόνια ακριβώς και προχωράει κανονικά. Και ζητάω κι εγώ από αυτό το βήμα να τους πω ότι πρέπει το συντομότερο να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου και της υπηρεσίας δόμησης και να κάνουν τις δηλώσεις τους, ούτως ώστε το σχέδιο να προχωρήσει κανονικά και σύντομα.